Παρακολουθήστε στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα τηλεόρασης. Τίμησαν την εργατική πρωτομαγιά, συνδικάτα και πάμε στην πόλη της Δράμας. Σύλληψη δύο ατόμων στη Δράμα για πλαστά χαρτονομίσματα. Ξεκίνησαν στο Δοξάτο οι πανηγυρικές εκδηλώσεις. Ξεκινάει από αύριο η αιαρινή εκδοτική περίοδος. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε τις ειδήσεις της Αλφα τηλεόρασης αναλυτικά. Με συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο της Δράμας και κατάθεση στεφανιών τίμησαν σήμερα οι φορείς και τα συνδικάτα της πόλης την επέτειο της εργατικής πρωτομαγιάς που μέσα στην οικονομική κρίση έχει πάρει πλέον ένα διαφορετικό νόημα. Είναι άλλη μια μέρα μνήμη σήμερα, αλλά είναι και μια μέρα έντασης των αγώνων. Σύμφωνα με την Ελληνική Βουλή, τον προγραμματισμό που έχουμε, κατατίθεται ακόμα ένα μεσοπρόθεσμο. Αυτό αποδεικνύει αυτό που λέμε, ότι τα μνημόνια δεν τελειώνουν. Τα μνημόνια συνεχίζονται. Υπάρχει ένταση μνημονίων πλέον από την ελληνική κυβέρνηση. Και λέμε το εξής. Σήμερα είναι μια μέρα με την οποία ο κόσμος δείχνει την αντίστασή του, διατρανώνει την αντίθεσή του σε αυτές τις πολιτικές και πιστεύουμε ότι στις 25 Μάη θα δοθεί μια απάντηση στην οποία κανένας δεν θα μπορεί να αμφιβάλλει για το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση και πρέπει να φύγει το γρηγορότερο δυνατόν. Πρωτομαγιά σήμερα, η γιορτή των εργατών. Βέβαια οι εποχές έχουν αλλάξει και κεκτημένα δεδομένα που κατακτήθηκαν με υδρότα και με αίμα κυρίως, τόσα χρόνια έχουν ξεθοριάσει. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Οι κυβερνήσεις, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν, να προσπαθήσουν, είναι να μπορέσουν, πετυχαίνοντας την πολυπόθετη ανάπτυξη, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και μέσα σε αυτή τη νέα εποχή που ελπίζουμε ότι τελικά θα έρθει, την αναπτυξιακή, ξανά θα έλεγα οι εργάτες με νέους αγώνες να προσπαθήσουν αυτά τα οποία χάσανε να τα κατακτήσουν. Τιμούμε σήμερα τους εργάτες του Σικάγου που χάσαν τη ζωή τους, τιμούμε όλους τους εργάτες που χάσαν τη ζωή τους στη δουλειά τους επάνω, τιμούμε αυτούς οι οποίοι δώσαν τον υδρότα τους και δίνουν τον υδρότα τους, και σε αυτούς θα ήθελα να μείνω, σε αυτούς τους εργάτες της σημερινής εποχής, οι οποίοι με τόσες δύσκολες συνθήκες, μάλλον και με τόσες μικρές αμοιβές, δίνουν τον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης, της καθημερινότητας. Σε όλους αυτούς εύχομαι χρόνια πολλά. Της Επιτροπής Εργασίας και της κάθε είδους και μορφής ελαστικής απασχόλησης. Τον αυστηρό έλεγχο και την παραδειγματική τιμωρία κάθε εργοδοτικής εκβιαστικής συμπεριφοράς που καταπατά και περιφρονεί τα οικονομικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Την απόχρωση κάθε πρότασης και προσπάθειας περικοπής και ανατροπής των επιτροπικών συντάξεων και της λίστας των παρέων και αφηγηνών επαγγελμάτων. Την αντιμετώπιση και πάταξη της ακρίβειας και της αστροκέρδειας στην αγορά. Το πάγωμα των τιμολογίων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Τη θέσπιση του θεσμού του εργατοδικείου για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των απαιτήσεων και διεκδικήσεων των εργαζομένων. Τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινοφελού χαρακτήρα των ΔΕΚΟ και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας με την παροχή φθηνών και ποιοτικών υπηρεσιών και αγαθών προς το κοινωνικό σύνολο. Εξοδοτούμε τη διοίκηση του Εργατοσφαλικού Κέντρου Δράμας να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους φορείς.
Με τη δική του ξεχωριστή συγκέντρωση τίμησε και φέτος το ΠΑΜ με την εργατική πρωτομαγιά στην πλατεία Ελευθερία. Στη συνέχεια έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης και κατάθεση στεφανιών. Σημερινή μέρα τιμάμε τους νεκρούς της εργατικής τάξης, τους νεκρούς που πέσανε στην αναμέτρηση με την αστική τάξη, παλεύοντας για τα δικαιώματά τους, παλεύοντας για μια καλύτερη ζωή. Τιμάμε τους νεκρούς του Σικάγο, της Θεσσαλονίκης, της Κεσαριανής, που ανοίξανε το δρόμο, στον στρώσανε με το δικό τους αίμα, στον οποίο πρέπει να συνεχίσουν και σήμερα οι εργαζόμενοι. Αποδεικνύει η σημερινή μέρα ότι τα δικαιώματά της εργατική τάξη δεν τα κατέκτησε ούτε με διαλόγους, ούτε με διαπραγματεύσεις με τους καπιταλιστές, τα κατέκτησε με οργανωμένους, πολλές φορές σε ματηρούς αγώνες. Σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να βαδίσουμε σήμερα. Αυτά πρέπει να βάλουμε μπροστά, την πάλη ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στους μηχανισμούς τους δικούς της και του κεφαλαίου, παλεύοντας για τα δικιά μας δικαιώματα, παλεύοντας για τη ζωή που μας αξίζει. Αξιοποιούμε όλες τις μορφές πάλης, οργανωνόμαστε στη σωματεία μας, μέχρι την τελική νίκη, μέχρι την κατάργηση του καπιταλιστικού συστήματος, μέχρι την κατάργηση της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο. Για τους Έλληνες η Πρωτομαγιά έχει και μία άλλη έννοια. Βρίσκουν ευκαιρία για γλέντι, το οποίο συνήθως είναι υπαίθριο. Ο Γιάννης Μυστηρίδης βρήκε τέτοιες παρέες που τίμησαν την ημέρα. Βλέπουμε ήδη την πρώτη παρέα που έχει ανάψει το μαγκάλι νωρίς-νωρίς. Τα ωραία κεμπάπια και τα λουκάνικα ήδη. Θα μας κεράσετε υποχρεωτικά. Από πού έχετε έρθει εσείς εδώ? Εμείς έχουμε έρθει από το Καλαμπάκι, εδώ πέρα έρχομαστε κάθε Πρωτομαγιά. Βεβαίως ερχόμαστε. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε Πρωτομαγιά έρχομαστε εδώ. Είναι ωραίος ο χώρος, πώς? Πολύ ωραίος, έχει πράσινο εδώ πέρα και όσοι και έχει. Βλέπω και πολύ περιποιημένος φέτος. Βεβαίως, βεβαίως. Φέτος ο Δήμαρχος εδώ πέρα κάνει ένα καλό. Λουκάνικα, τα κεμπάπια είναι εντόπια. Εντόπια δραμινά, είναι του γαλέτζου, του γαλέτζου δραμινιά. Για να δούμε εδώ το φίλο. Από πού έχει έρθει? Από τη Δράμα, συνδράμα από το μοναστηράκι. Μάλιστα, ναι. Το μοναστηράκι δεν έχει και ωραίο μέρος? Έχει ωραίο μέρος, αλλά να έτυχε φέτος εδώ να πέρα. Να κάνουμε και αλλαγή που και που. Ναι, μάλιστα. Έχει ξανάρθει εδώ? Έχω, ναι. Σχεδόν κάθε χρόνο έρχομαι. Άρα σημαίνει σου άρεσε και ξανάρχεσαι. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, άρα δηλαδή έχουμε από όλα τα μέρη. Καλύφητο. Από όλα έχουμε. Ναι, πώς το βλέπει το μέρος εδώ, καλό πολύ είναι? Καλά, πολύ καλά, βέβαια. Τι θα φάμε φέτος? Βλέπω κοψίδια έχετε ετοιμάσει εκεί. Ό,τι εδώ σε θέλω. Αν έχω όρεξη. Ποιο δεν έχει όρεξη? Να είστε καλά, χρόνια πολλά και του χρόνου πάλι να είστε εδώ. Πάντα γεια σας. Ευχαριστούμε. Τι έγινε, τι έφαγες με την πάλι? Κρίση, όσο πιο πολύ τρώμε τόσο καλύτερα περνάμε. Τόσο καλύτερα, δεν μας αγγίζει η κρίση εμάς? Μπορείς να έρθεις να πάρεις να καθίσετε μαζί μας. Τσιπουράκι Δημήτρη, έχουμε δικό μας. Ξεκινάμε τώρα, θα πιούμε ένα τσιπουράκι και πάμε παραπέρα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Βάλτε τους κυρίους. Έλα να δούμε τι κατσίκια ψήσατε και τι τσιπουρά πίνετε. Ορίστε. Λοιπόν. Εσύ θα είσαι ο γευσυγνώστης. Ο γευσυγνώστης, για να δούμε. Το τσιπουρό φούρνο έχουμε και δεν ξέρουμε να πίνουμε κατσίκια. Έλα να κάνουμε και στην υγεία μας να πάει καλά η χρονιά. Έτσι, υγεία, το κάμεραμαν μετά ο κάμεραμαν. Κάμεραμαν, εσύ περίμενε. Πρώτα δοκιμάζουμε εμείς και μετά. Λοιπόν, άντε. Στην υγεία σας, χρόνια πολλά. Και πάντα τέτοια να έχετε, μια και βλέπω είσαστε γλεντζέδες όλοι στην παρέα. Πού είσαστε? Από το Δοξάδο. Από το Δοξάδο. Και πού πάτε τώρα? Έτσι βόλτα κάνουμε με την παρέα. Ναι, αλλά εδώ σε βλέπω σε μια ταβέρνα. Θα καθίσουμε εδώ, πιούμε κανένα ουζάκι. Δηλαδή θα κάνετε πρωτομαγιά στην ταβέρνα? Όχι, θα πάμε Ανδριανή. Ανδριανή. Στο δάσος εκεί. Αφού πιείτε το ουζάκι πρώτα και μετά, εδώ έτσι. Θα πιούμε το ουζάκι για όρεξη και μετά για φαγητό. Με κρασάκι. Με κρασάκι, με λοιπόν. Κρασάκι. Πείτε το ουζάκι και σας περιμένω στην Ανδριανή να πιούμε το κρασί. Χρόνια πολλά. Να αλλάξουμε κλίμα για τη συνέχεια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία προέβαινε στην παραχάραξη και την κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων. Συνελήφθηκαν 3 από τα μέλη της οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 2. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακοκαιρηματικού χαρακτήρα για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη και κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. Μέχρι στιγμής διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση 19 συναλλαγών με πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Από τα μέλη της οργάνωσης κατασχέθηκαν 20 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας των 50, 20, 10 και των 5 ευρώ. Εξαρθρώθηκε μετά από ενδελεχείς έρευνες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας εγκληματική οργάνωση που προέβαινε στην παραχάραξη και την κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων.
Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 5 μελών της οργάνωσης σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η οικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη και κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. Πρόκειται για 4 Έλληνες ηλικίας 48, 47 και 25 ετών άνδρες και 45 ετών γυναίκα και έναν 58χρονο αλλοδαπό υπήκο Αλβανίας. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστησαν και συνελήφθησαν στη Δράμα από τους αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας 2 από τα μέλη της οργάνωσης ηλικίας 47 και 25 ετών και στον Πειραιά από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καμηνίων ο 58χρονος αλλοδαπός. Αναλυτικότερα από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες από το Μάρτιο του 2014 είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με δομημένη και διαρκή δράση και προέβαιναν στην παραχάραξη και την κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων. Επίσης προέκυψε ότι ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε ο 58χρονος, ο οποίος συντόνιζε την παραχάραξη, την προμήθεια και διάθεση των παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. Συγκεκριμένα, ο 58χρονος με την βοήθεια του 25χρονου προμήθευε τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης με πλαστά χαρτονομίσματα. Στη συνέχεια, αυτοί μετέβαιναν σε διάφορα καταστήματα της Δράμας, όπου πραγματοποιούσαν αγορές προϊόντων μικρής αξίας, καταβάλλοντας ως αντίτυπο ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, αποκομίζοντας κέρδος από τα ρέστα που λάμβαναν από τους παθόντες. Από την μέχρι στιγμής έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης κατά το χρονικό διάστημα δράσης τους πραγματοποίησαν 19 συναλλαγές σε διάφορα καταστήματα της Δράμας με την παραπάνω μεθοδολογία. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και καταστήματα των δραστών καθώς επίσης και στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν. Στην κατοχή και στο σπίτι του 47χρονου το χρηματικό ποσό των 460 ευρώ και ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Στο σπίτι των δύο δραστών ηλικίας 48 και 45 ετών, δύο πλαστά χαρτονομίσματα των 10 ευρώ, ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 5, το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ, διάφορα προϊόντα από τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι δράστες με τα πλαστά χαρτονομίσματα. Στο κατάστημα του 58χρονου, 6 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, 10 πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ, 16 συσκευασίες καπνού για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί στο δημόσιο οι αναλογούντες φόροι και δασμοί, 7 κυνηγετικά φυσίγκια, 5 φυσίγκια κρότου των 9 χιλιοστών, 1 γεμιστήρα, 1 αναπτήρα στιλέτο, 6 κινητά τηλέφωνα, 1 πλαστικό ρόπαλο και το χρηματικό ποσό των 930 ευρώ. Κατασχέθηκε επίσης το γιοταχή αυτοκίνητο του 47χρονου. Η σχετική δικογραφία για τον 58χρονο περιλαμβάνει επίσης παραβάσεις του κώδικα περί όπλων και της νομοθεσίας περί τελωνιακού κώδικα. Σημειώνεται ότι οι δύο δράστες ηλικίας 58 και 47 ετών έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για κλοπές και υπεξαίρεση αντίστοιχα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας, ενώ ερευνάται η διάπραξη άλλων παράνομων πράξεων από τα μέλη της οργάνωσης και συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη τυχόν άλλων ατόμων που εμπλέκονται σε αυτή. Ξεκίνησαν στο Δοξάτο οι εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις, ενώ οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με παραδοσιακούς χορούς στο προάβλο της Εκκλησίας. Σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου, θα αναφέρω λίγα λόγια για τη χοροδία του σχολείου μας. Η χοροδία ξεκίνησε το 2008 και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Συντηρείται με έξοδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Μουσική της χοροδίας ήταν ο κύριος Κώστας Μόσκου, ο κύριος Κούκιαρης Γιώργος και τώρα ο κύριος Αγάουλου Νίκος. Τη χοροδία την αποτελούν παιδιά από την τρίτη μέχρι και την έκτη τάξη. Η χοροδία πήρε μέρος σε πολλές εκδηλώσεις, όπως την Ονειρούπολη Δράμας, στη γιορτή Μπουμπούνα στη Φτελιά, στα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής του Ναού μας, στο Πανηγύρι Δοξάτου και σε άλλες. Thank you.
Σήμερα είναι η πρώτη μέρα από τις τριήμερες εκδηλώσεις που έχουμε ετοιμάσει με αφορμή την πανήγυρή μας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Αθανάσιο. Συνεργαστήκαμε όλοι οι φορείς του Δοξάτου για να πετύχουμε έτσι όμορφες εκδηλώσεις. Σήμερα φιλοξενήσαμε κάποια συγκροτήματα, χορευτικά τμήματα πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Ήταν μαζί μας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδριανής, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Αμισού, ο Πολιτιστικός, ο Πανομικρησιατικός Σύλλογος Δράμας, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Σύλλογος Κρητικών Ομού Δράμας η Μεγαλόνησος και φυσικά τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Δοξάτου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας μας, το Δήμο Δοξάτου, την Τοπική Ενότητα Δοξάτου, την Κοινοφελή Επιχείρηση του Δήμου Δοξάτου για την αμέριστη συμπαράσταση σε ό,τι εκδηλώσεις κάνουμε. Είναι πάντοτε δίπλα μας και αυτό τους ευχαριστούμε. Η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων και ξεκινήσαμε πάρα πολύ ευχάριστα γιατί όπως σας είπα έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Αύριο το πρωί την Πρωτομαγιά έχουμε το γλέντι στα Πευκάκια, εκεί πέρα όπου διοργανώνει ο Δήμος ένα παραδοσιακό γλέντι με μουσική στο χώρο που είναι εκεί, έρχονται όλοι οι παρέες και ψήνουν την ημέρα της Πρωτομαγιάς και το απόγευμα έχουμε τον Ισπυρινό, τον παραδοσιακό, που πηγαίνουμε με πομπή στα νεκροταφεία στον Άγιο Αθανάσιο. Στη συνέχεια έχουμε την παρέλαση των αλόγων, που είναι αργά και βλέπουμε ποια άλογα θα λάβουν μέρος στις υποδρομίες μας. Και φυσικά μετά ερχόμαστε στην ημέρα της Πανήγυρης, όπου το πρωί είναι η Θεία Λειτουργία, η παραδοσιακή που στον Άγιο Αθανάσιο και έχουμε το απόγευμα στις 5 η ώρα τις υποδρομίες και στις 7 έχουμε το παραδοσιακό γλέντι της Εκκλησίας που διοργανώνεται στο προάβλιο φυσικά της Εκκλησίας και εκεί τελειώνουν οι εκδηλώσεις του τριημέρου για την Πανήγυρη του Δοξάτου. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήταν τόσο εγκάρδιος με ό,τι είδαν και συνέβαλαν σε αυτό να γίνει ένα πολύ ωραίο γλέντι παρά τις αντίξωες συνθήκες που ο καιρός φοβηθήκαμε ότι θα αλλάξει, αλλά πήγαν όλα πολύ καλά και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτύου σχετικά με ιό που διαδίδεται μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά ο χρήστης λαμβάνει από έτερο χρήστη της ιστοσελίδας μήνυμα, το οποίο περιέχει επισυναπτώμενο αρχείο, με διαφορετικές ονομασίες κάθε φορά, το οποίο έχοντας φαινομενικά ενδιαφέρουσα περιγραφή προτρέπει τον χρήστη να το ανοίξει. Σύμφωνα με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, το περιεχόμενο του επισυναπτώμενου είναι συνήθως αρχείο με ονομασία watchthis.vds, το οποίο μόλις εκτελεστεί, εγκαθίσταται μόνιμα ο ιός στο σύστημα και αποκτά τη δυνατότητα να εκτελέσει διάφορες παράνομες ενέργειες στον υπολογιστή, εν αγνία του χρήστη, όπως προβολή διαφημίσεων, υποκλοπή κωδικών, εκτέλεση κακόβουλων προγραμμάτων κτλ. Επίσης, ο ιός χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του Facebook του χρήστη προκειμένου να διαδοθεί με τη μορφή μηνύματος σε άλλους χρήστες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Παρακαλούνται οι χρήστες του διαδικτύου που έχουν λάβει παρόμοιο μήνυμα και έχουν εκτελέσει το επισυναπτώμενο αρχείο να ανανεώσουν το πρόγραμμα αντιοικής προστασίας, αντιβάιρους δηλαδή, που διαθέτουν και να εκτελέσουν μια πλήρη σάρωση του συστήματος. Σε περίπτωση που η σάρωση δεν εντοπίσει, αφαιρέσει κακόβουλο λογισμικό, να εγκαταστήσουν κάποιο άλλο πρόγραμμα αντιοικής προστασίας. Επίσης, σε κάθε περίπτωση να εγκαταστήσουν και να εκτελέσουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εντοπισμού αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού. Για πλήρη και οριστική αφαίρεση του ιού από τον υπολογιστή, να αποθηκεύσουν τα αρχεία του σε ασφαλές μέσο, εξωτερικό σκληρό δίσκο ή άλλο, και να επανακαταστήσουν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. Να αλλάξουν κωδικούς πρόσβασης σε όλους τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή banking κτλ. Οι χρήστες του διαδικτύου καλούνται να λαμβάνουν τα ακόλουθα ελάχιστα μέτρα για την προστασία τους από παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Να είναι προσεκτικοί στην αποθήκευση και εκτέλεση επισυναπτώμενων αρχείων που έχουν ληφθεί ακόμη και από γνωστούς ή φίλους, ενώ συνίσταται η σάρωση κάθε επισυναπτώμενου με το αντιοικό πρόγραμμα πριν την εκτέλεσή του. Να φροντίζουν ώστε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή να βρίσκεται διαρκώς ανανεωμένο τις τελευταίες εκδόσεις.
να φροντίζουν ότι το αντιοικό του σύστημα βρίσκεται διαρκώς ανανεωμένο στις τελευταίες του εκδόσεις, να διατηρούν περιοδικά αντίγραφα των δεδομένων του σε ασφαλές μέσο εξωτερικό σκληρό δίσκο και να εκτελούν περιοδικά πλήρης άρρωση του συστήματος με εξειδικευμένο πρόγραμμα εντοπισμού και αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού. Ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του σχετικού νόμου πλησιάζει η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του Μαΐου του 2014, η οποία έχει οριστεί να είναι στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Κατά τον νέο νόμο, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, δηλαδή εκπτώσεις, επιτρέπονται πλέον 4 φορές το χρόνο ως εξής. Τακτικές εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι είναι το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, η εαρινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος θα ξεκινήσει την Δευτέρα Μαΐου του 2014 και θα λήξει τη 10η Μαΐου. Οι εκπτώσεις αρχίζουν τη 2η Μαΐου λόγω της υποχρεωτικής αργίας της Πρωτομαγιάς, η οποία κηρύχθηκε με σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Επισημαίνεται ότι 10 ημέρες των εκπτώσεων, όπως αναφέρονται στο νόμο, είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες, άρα φέτος, τελευταία ουσιαστικά ημέρα των εκπτώσεων είναι το Σάββατο 10 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών. Είναι αυτονόητο ότι σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου η χρησιμοποίηση ποσοστού επιτρέπεται πλέον αποκλειστικά για τις εκπτώσεις και απαγορεύεται τόσο για τις προσφορές όσο και για τις προωθητικές ενέργειες. Εν τω μεταξύ, με 24ωρη απεργία, την Κυριακή απαντά η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος στην κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων. Τα καταστήματα υπενθυμίζονται ότι θα είναι ανοιχτά την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος αναφέρει ότι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι που αναγκάστηκαν να εργαστούν την Κυριακή των Βαΐων ακόμη περιμένουν να πληρωθούν για την κυριακάτικη εργασία τους ή τουλάχιστον να πάρουν το ρεπό που τους οφείλουν οι εργοδότες και τονίζει ότι τα καταστήματα με ελάχιστες περιπτώσεις δεν δούλεψαν. Οι καταναλωτές έκαναν βόλτα και όχι ψώνια. Οι μικρές επιχειρήσεις εξουθενωμένες προσπαθούν να ακολουθήσουν τον ανταγωνισμό των ισχυρών και των μεγάλων ξένων αλυσίδων, των τεράστιων εμπορικών κέντρων και των εκπτωτικών χωριών, ανοίγοντας τις Κυριακές με δυσβάστακτο κόστος λειτουργίας, αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει. Την Κυριακή 4 Μαΐου τα καταστήματα θα είναι ξανά ανοιχτά. Τι και αν η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και των καταναλωτών δεν έχουν χρήματα να ψωνίσουν, τι και αν χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι δεν αμείβονται ούτε για την καθημερινή εργασία τους, τι και αν μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να βάζουν λουκέτα. Για τη δικοματική κυβέρνηση, την Τρόικα και τα μεγάλα εμπορικά συμφέροντα, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές επιτυγχάνει τον στόχο τους. Ανακατανομή σε βάθος χρόνου του λιγοστού λόγω κρίσης τζίρου από τις μικρές επιχειρήσεις, τις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες, μαζικά κλεισίματα μαγαζιών και απολύσεις εργαζομένων, εργαζόμενοι ορομίστοι, η φθηνή και απλήρωτη κυριακάτικη μαύρη εργασία των νέων. Όλα αυτά βαφτίζονται ανταγωνιστικότητα, εξυγχρονισμό των αγορών και εξυπηρέτηση των καταναλωτών, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Κοινόχρηστα ποδήλατα, λύσεις για μια πιο βιώσιμη δράμα. Είναι το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Τσάλμερς της Σουηδίας αύριο το απόγευμα στις 7.30 στο Δημοτικό 2 της Δράμας. Για την εκδήλωση μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της Α τηλεόρασης ο ερευνητής του Τσάλμερς Αλέξανδρος Νικήτας. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησα εγώ με το Πανεπιστήμιο του Τσάλμερς, στο οποίο εργάζομαι. Είναι ένα από τα κορυφαία πολυτεχνία της Σκανδιναβίας και της Βόρειας Ευρώπης. Λόγω της καταγωγής μου, λόγω της διάθεσής μου να βοηθήσω αυτόν τον τόπο, έστω με τρόπο να εισάγω κάποιες καινούργιες ιδέες, κάποιους διαφορετικούς δρόμους, μια διαφορετική αντίληψη, ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, ξεκινήσαμε και κάναμε ένα πρόγραμμα, για ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έχει σχέση με τα κοινόχρηστα ποδήλατα και την ενδεχόμενη εισαγωγή τους και αποδοχή τους από τους πολίτες του Δήμου της Δράμας. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι μόνο για τη Δράμα, είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή στο Γκέτεμπορκ και τρέχει και στην πόλη της Σανγκάης. Οπότε έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο και είναι μεγάλη μου χαρά να έχω μπορέσει να βάλω και τη Δράμα δίπλα σε αυτά τα μεγαθύρια. Στη Σανγκάη νομίζω ότι τα ποδήλατα ήταν λίγο περιττά, γιατί αν δεν κάνω λάθος, το μεγαλύτερο μέρος του πολιτισμού χρησιμοποιούσε ως μέσο μεταφοράς το ποδήλατο, παλιότερα τουλάχιστον. Έτσι είναι. Και έχουν ξεφύγει από αυτή την νοοτροπία,
αλλά επειδή είναι τόσο τεράστια τα προβλήματα κυκλοφοριακού φόρτου που έχουν δημιουργηθεί στη Σανγκάη και λειτουργούν εκεί με τελείως διαφορετικά κριτήρια, παραδείγματος χάρη μία πινακίδα, πρέπει να αγοράσει την πινακίδα κυκλοφορίας. Μία πινακίδα είναι ακριβότερη από ένα αυτοκίνητο. Για να καταλάβετε την προσπάθεια που κάνουν να μειώσουν τις πωλήσεις αυτοκινήτων και να συγκρατήσουν τον κυκλοφοριακό φόρτο εντός της πόλης. Αυτή την προσπάθεια τη συνέδραμε σημαντικά ο Δήμος της Δράμας, την αγκάλιασε και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και είχα την αδειοδότηση από τους Σουηδούς, από το Πολυτεχνείο του Chalmers και από τον κυβερνητικό οργανισμό Mr. Urban Future, στον οποίο είμαι ειδικός σύμβουλος. Είχα την αδειοδότηση και μάλιστα ήθελαν οι άνθρωποι να πρημοδοτήσουν αυτή μας την προσπάθεια, αυτή μας τη διάθεση στη Δράμα να αγκαλιάσουμε ένα τέτοιο νεωτερισμό και κάνουμε μια εκδήλωση για να παρουσιάσουμε τα ευρήματα που αφορούν τους πολίτες της Δράμας και τις δικές τους γνώμες, τις δικές τους αντιλήψεις και να επιβραβεύσουμε αυτούς τους πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Γι' αυτό θα γίνει μια κλήρωση με σειρά δώρων, με προεξέχον δώρο ένα ποδήλατο. Οι ημέρες εκπαίδευσης είναι μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2010-2011. Για αυτήν την χρονιά είναι αφιερωμένες στην διαφορετικότητα, στην ειδική αγωγή, στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στην εφηβική λογοτεχνία και θα ξεκινήσουν στις 2 Μαΐου. Την Παρασκευή 2 Μαΐου ξεκινούν οι ημέρες εκπαίδευσης 2014, οι οποίες θα διαρκέσουν φέτος μέχρι την 5-8 Μαΐου. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, ευχαριστημένοι γι' αυτό, για δύο λόγους. Καταρχήν, ο πρώτος λόγος είναι ότι διαπιστώνουμε ότι αυτή η μικρή ιδέα που είχαμε πριν από 3 χρόνια περίπου, να ξεκινήσουμε τις ημέρες εκπαίδευσης, γίνεται πλέον ένας θεσμός ο οποίος έχει μια συνέχεια. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την ιδιαίτερη φύση και με τον χαρακτήρα των ημερών εκπαίδευσης, καθώς αυτές παρουσιάζονται και εκτίθενται μια σειρά από γεγονότα, καταστάσεις, πράγματα τα οποία συνέβησαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ήταν γεγονότα και πράγματα πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων σε αυτά, δηλαδή των μαθητών, των μαθητριών και των εκπαιδευτικών. Πρόκειται δηλαδή για διαδικασίες οι οποίες έγιναν με ιδιαίτερο μεράκι, με δημιουργική διάθεση, απαιτούσαν πολλή δουλειά, δηλαδή εν ολίγης απαιτούσαν πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και συνάμα ελπιδοφόρα για το μέλλον σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή που διανύουμε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εμπλεκόμενους, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στη διαδικασία αυτή, τα σχολεία, τους διευθυντές, ιδιαίτερα κάποια σχολεία τα οποία βοήθησαν περισσότερο. Θα αναφερθώ στο Μουσικό Σχολείο, στο ΤΕΙ Ειδικής Αγωγής, στο Γυμνάσιο Νικηφόρου, στο Πρώτο Γυμνάσιο, στο Δεύτερο Λύκειο. Θερμά ευχαριστώ ιδιαίτερα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, που είναι οι διευθυντές των σχολείων, οι σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί απεσπασμένοι στην διεύθυνση, οι οποίοι θα πάρουν και το λόγο αμέσως μετά από μένα για να σας κάνουν μια σύντομη παρουσίαση όλου αυτού του πλαισίου αυτής της χρονιάς των ημερών εκπαίδευσης. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι οι ημέρες αυτές θα παρουσιαστούν με πολύ αγάπη από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, με μουσική, με ποίηση, με λογοτεχνία, με χρώματα και το μόνο το οποίο περιμένουμε και περιμένουν όλοι αυτοί που δούλεψαν είναι ένα ζεστό χαμόγελο και η παρουσία της κοινωνίας σε ό,τι έκαναν σε όλη τη χρονιά που πέρασε. Ξεκινούν την Παρασκευή 2 Μαΐου με την διημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Δράμας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ειδικής Αγωγής και το θέμα της είναι ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Η διημερίδα θα διεξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή και Σάββατο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πει ο διευθυντής του ΤΕΙ Ειδικής Αγωγής, ο κύριος Πλάτανος Φώτης. Συνεχίζουν οι ημέρες εκπαίδευσης την Δευτέρα 5 Πέμπτου. Η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στην διοίκηση της εκπαίδευσης. Υπάρχουν 2 εισηγήσεις από καθηγητές Πανεπιστημίου
όπως επίσης και μια παρουσίαση του αποτελέσματος, μια αποτίμηση του ετήσιου επιμορφωτικού σεμιναρίου στελεχών της εκπαίδευσης που έχει γίνει κατά την προηγούμενη χρονιά. Την Τρίτη θα παρουσιάσουν τα σχολεία της πόλης μας, όχι όλα, κάποια από αυτά, εργασίες οι οποίες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της διαφορετικότητας στην οποία ήταν αφιερωμένη η χρονιά αυτή. Θα ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις που είναι αφιερωμένες σε αυτό το θέμα και θα υπάρξουν και κάποιες άλλες παρουσιάσεις εργασιών σχολείων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων. Και στα πλαίσια του προγράμματος ημέρες εκπαίδευσης που οργανώνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας επιστημονική επιμορφωτική διημερίδα με θέμα ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των εκπαιδευτικών σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ειδική αγωγή. Τα θέματα που θα συζητηθούν έχουν να κάνουν με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, με τον τρόπο προσέγγισης και με τις καινοτόμες διαδικασίες που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην ειδική αγωγή. Μία ακόμα φορά, το Μουσικό Σχολείο, όπως και πέρσι, στηρίζει τις ημέρες εκπαίδευσης, ένα θεσμό που ξεκίνησε με την πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας. Εμείς θα εστιάσουμε τη συμμετοχή μας την Τετάρτη και στην Πέμπτη. Την Τετάρτη, την ημέρα του διαγωνισμού του Γρηγορίου Πεντζίκη, εκτός από την μελοποιημένη ποίηση που ομάδα μαθητών και καθηγητών μας θα προσφέρει, θα συμμετάσχουμε και στην ανάγνωση των διηγημάτων και ποιημάτων με μουσική υπόκρουση από κιθάρες, κάτι που και με βάση την περσινή πρακτική ανέδειξε πραγματικά τα κείμενα των βραβευτέντων. Την Πέμπτη που θα προσφέρουμε το χώρο του Μουσικού Σχολείου, του αμφιθέατρό μας για την πραγματοποίηση των θεατρικών παραστάσεων, μιας και είναι το μεγαλύτερο αμφιθέατρο της Δράμας, θα παρουσιάσουμε δύο δικά μας έργα και θα στηρίξουμε δύο έργα άλλων σχολείων, του πρώτου ΓΕΛ και του τετάρτου γυμνασίου. Κυριαρχή διαφορετικότητα, αυτό το θέμα που έθεσε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος. Και τα δύο μας έργα, αφενός μεν εστιάζουν γενικότερα στην αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά ειδικά το δεύτερο, η παροδία του Βασιλιά Βιολίρ, του Βασιλιά Λίρ του Σέξπιρ, εμείς το ονομάζουμε Βασιλιά Βιολίρ, ουσιαστικά αναδεικνύει την ουσία του Μουσικού Σχολείου, που είναι η πάταξη της μουσικής μονομέρειας, που δυστυχώς πολλές φορές κυριαρχεί ακόμα και στα μυαλά των εφήβων. Τα δύο άλλα έργα του πρώτου ΓΕΛ είναι από τους μαθητές της Δευτέρας Λυκείου το «Περπατώει στο δάσος» της Στέλλας Μιχαηλίδου και του τετάρτου γυμνασίου ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που είναι ουσιαστικά ένα δρόμενο με τίτλο «Δράμα εν δράση, ο τόπος μου είναι απλά διαφορετικός». Να περάσουμε για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από την Αλφα τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.